Οι αθλητές γλιστρούν, χορεύουν, πετούν θαρρή στην παγωμένη πίστα και μαζί τους ο θεατής. Ο άνθρωπος ονειρεύεται, απολαμβάνει, απορρεί με τις μαγευτικές δυνατότητες του κορμιού που εκφράζει με τόση αρμονία, χάρη, τρυφερότητα αλλά και δύναμη και πάθος ανάλογα με τη μουσική και τη χορογραφία. Το θέαμα αγγίζει το όνειρο. Ο χορός στον πάγο, εκτός των άλλων ικανοτήτων, προϋποθέτει βαθιά γνώση της τέχνης του χορού σε όλο της το μεγαλείο. Άριστη γνώση κλασικού μπαλέτου, γνώσεις μουσικής, κίνηση, χορό, φως και μαζί με όλα αυτά ευαισθησία και χάρη. Αγάπη και πραγματικό πάθος για ένα άθλημα που είναι ίσως μοναδικό ανάμεσα στα αθλητικά πεπραγμένα, που προσφέρει και επίδοση αθλητική, αλλά και μια αξεπέραστη μορφή τέχνης, που είναι η τέχνη του χορού στον πάγο. Υπάρχουν 4 κατηγορίες αθλημάτων στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Το ατομικό ανδρών, το ατομικό γυναικών, τα ζευγάρια και ο χορός στον πάγο. Το καλλιτεχνικό πατινάζ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1908 στο Λονδίνο, ενώ εντάχθηκε στο επίσημο πρόγραμμα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 1924 στο Σαμονί. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του αγωνίσματος κατέκτησε στους αγώνες του 1908 ο θρυλικός Σουηδός Ούρλιχ Σαλχόφ, ο οποίος έδωσε το επίθετό του και στο ομώνυμο άλμα. Στην Ελλάδα, το άθλημα αναγνωρίζεται επίσημα μόλις το 1985. Και από τότε γίνονται τακτικά διασυλλογικοί αγώνες και πανελλήνια πρωταθλήματα. Και πολλοί Έλληνες αθλητές εκπροσωπούν τη χώρα μας σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Ωστόσο, η χώρα μας δεν έχει συμμετάσχει ποτέ στο αγώνισμα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην Ελλάδα έγινε γνωστό κυρίως από τις ιστορικές μεταδόσεις του Αλέξη Κοστάλα με κλασικούς όρους όπως το loop και το διπλό άξελ. Το καλλιτεχνικό πατινάζ είναι το πιο κομψό και για πολλούς ίσως το πιο αριστοκρατικό άθλημα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, παντρεύοντας με αρμονία την τέχνη και τον αθλητισμό. Είμαστε στο Ice Arena και ήρθαμε εδώ για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το καλλιτεχνικό πατινάζ. Ιωάννα, η πρώτη πρωταθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ στην Ελλάδα τώρα μεταλαμπαδεύεις τις γνώσεις σου και σε νεότερα παιδιά. Τι χρειάζεται για κάποιον να μάθει καλλιτεχνικό πατινάζ? Αυτό που χρειάζεται είναι να επισκεφτεί το χώρο μας, το παγοδρόμιο, ένα ζευγάρι παγοπέδιλα, τη φόρμα του και την καλή του διάθεση. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά και ενήλικες και σας περιμένουμε. Σαν προπονήτρια και σαν πρωταθλήτρια, πιστεύεις ότι ο Έλληνας ή η Ελληνίδα έχουν ταλέντο στο καλλιτεχνικό πατινάζ? Φυσικά και έχουμε ταλέντο. Όπως βλέπετε, έχουμε και πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με το καλλιτεχνικό πατινάζ. Απλά θέλει πάρα πολύ προπόνηση και ως συνήθως τα παιδιά είναι φορτωμένα και με εξωσχολικές πολλές δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θέλουμε όμως λιγάκι να μας βοηθήσει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο, να έχουμε περισσότερα παγοδρόμια και φτηνότερο κόστος στον εξοπλισμό που αγοράζουμε, για να μπορέσουμε να ασχοληθούν κι άλλα όσο περισσότερα παιδιά μπορούν με το άθλημά μας. Τα πρώτα βήματα απλά χρειάζεται όταν θα μπαίνει μέσα να είναι κοντά στην μπάρα ή σε κάποιον εκπαιδευτή ο οποίος να γνωρίζει για να μην χτυπήσει, γιατί συνήθως μπαίνει μέσα ο κόσμος και θέλει να μπει στη μέση. Να έχει το σώμα μπροστά, λυγισμένα τα γόνατα, ανοιχτά τα χέρια για ισορροπία και είμαστε έτοιμοι. Και μπορείς να μας δείξεις τι είναι το loop και το διπλό άξελ? Έχω κάποιους αθλητές σήμερα εδώ μαζί μας που μπορούμε να σας δείξουμε. Εδώ έχουμε τον Άγγελο Εμμανουήλ, ο οποίος είναι 3 φορές πανελληνιονίκη στην κατηγορία του. Είναι ένα ανερχόμενο παιδί, θέλει βοήθεια, προσπαθούμε πάρα πολύ, προπονείται δυστυχώς όχι σε καθημερινή βάση. Θα θέλαμε να μας κάνεις ένα loop. Πριν το κάνεις όμως, Άγγελε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε πολλά κορίτσια και είσαι από τα λίγα αγόρια. Γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με το καλλιτεχνικό πατινάζ? Αποφάσισα να ασχοληθώ με το καλλιτεχνικό πατινάζ γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο συνδυάζει το χορό μεταξύ τη μουσική και πολλές ακόμα τεχνικές. Σε έναν φίλο σου που θέλει να ασχοληθεί με το καλλιτεχνικό πατινάζ, τι έχεις να του πεις, τι είναι αυτό που θα τον φέρει στο παγοδρόμιο? Εγώ κατά τη γνώμη μου θα του έλεγα το ότι, αυτό που πιστεύω και εγώ ίδιος δηλαδή, το ότι είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει τεράστια τεχνική, δηλαδή όπως και να το κάνουμε δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, θέλει πολλές ώρες εξάσκησης κτλ.
τα κόλπα του αθλητή μας εδώ. Πόσο χρόνο χρειάζεται πραγματικά για να μάθεις όλα αυτά τα κόλπα και να γίνεις ένας καλός στο καλλιτεχνικό πατίνα? Αυτό εξαρτάται από την προπόνηση που κάνεις. Κανονικά όπως όλα τα αθλήματα, όπως έτσι και το καλλιτεχνικό πατινάς, είναι τις δυσκολίες που έχει, το γλίστριμα στον πάγο. Σίγουρα θέλει καθημερινή προπόνηση, το οποίο όπως είπα δεν είναι εφικτό, γιατί τα περισσότερα παιδιά ασχολούνται με διάφορα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα χρειάζεται. Πού μπορούμε να σας βρούμε για να ξεκινήσει κάποιος καλλιτεχνικό πατινάς και αν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα? Εμείς γυμναζόμαστε στα παγοδρόμια της Ice Arena. Εδώ που είμαστε σήμερα είναι το μεγαλύτερο παγοδρόμιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με αγωνιστικό περιεχόμενο, δηλαδή οι ομάδες συν τα πρωταθλήματα γίνονται στο χώρο του Athens Heart. Σας προσκαλούμε να έρθετε να μας δείτε. Έχουμε πολύ μεγάλη ομάδα και σωματεία, τα οποία μπορούν να εγγραφούν τα παιδιά και να ασχοληθούν με το άθλημα αθλητικά. Νομίζω ότι σας κάλυψα. Εμένα μπορείς να με κάνεις να γλιστρήσω στον πάγο? Βεβαίως και μπορούμε. Να το δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Βάλτε τα πέδιλά σας και σας περιμένουμε. Με το ζόρι περπατάω στο πάτωμα, στον πάγο τώρα, με αυτά εδώ τα πράγματα. Ετοιμαστείτε για τρελές κουμπές. Στράει. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνω μέσα. Τι κάνω τώρα? Τα πόδια. Έχουμε μαζί τα πόδια. Ενωμένα, ναι. Σιγά σιγά. Ναι. Λυγισμένα λιγάκι και ό,τι και να γίνει το σώμα μας είναι μπροστά. Ωραία. Ναι. Αρχίζουμε λοιπόν και περπατάμε λιγάκι, σηκώνουμε τα πόδια μας όπως έξω και να συνηθίσουμε τον πάγο. Αργά, αργά, σιγά σιγά. Τέλεια, νομίζω ότι έχουμε ένα καινούργιο στέρι στον πάγο. Αύριο που θα έρθω, θα πετάω.